Θα κάνει το σούτ, την μπάλα πάνω στον Αρμαζίδη. Τσάρτας λοιπόν θα εκτελέσει απευθείας. Η μπάλα βρίσκει στο δοκάρι και φεύγει out. Τσάρτας με το δεξί αυτή τη φορά, η μπαλιά του Τσάρτα για τον Αγρογιάννη που θα βγάλει τη σέντρα από την άλλη πλευρά. Ο Σαραβάκος στην κεφαλιά. Η απόκρουση έγινε με το αριστερό χέρι από τον Αργυρίου που καταχειροκροτείται στην καλύτερη και πιο οργανωμένη επίθεση της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ έχασε πολύ μεγάλη ευκαιρία με τον Τόνι Σαβεύσκη που έκανε αριστερό πλασέ από το ύψος της μεγάλης περιοχής. Ο Αργυρίου έσωσε την καβάλα από το 0-1. Οι γηπεδούχοι είναι στην επίθεση. Έγινε το σούτ, ο Ματζίδης στο δοκάρι, μπάλα φεύγει κόρνερ. Το ξαναβλέπουμε από τον Καραπιπέρι. Ο Ατματζίδης το δοκάρι, το κόρνερ. Η μεγάλη φάση για την καβάλα στο 1 λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου. Έγινε η σέντρα για τον Μάλιο, δεν υπάρχει offside. Έγινε η κεφαλιά του Μάλιου, η απόκρουση κόρνερ. Ξανά η κεφαλιά του Μάλιου. Η μπάλα πήγαινε στα δίκτυα, ο Ατματζίδης κάνει την απόκρουση του αγώνα. Παραχωρεί το κόρνερ. Και ο Στεφανίδης έφυγε από δύο ακίνητους παίκτες της ΑΕΚ. Και τώρα ετοιμάζεται να βγάλει με το αριστερό, όχι με το δεξί, τελικά βγάζει τη σέντρα. Εκεί που πάει η μπάλα είναι τώρα ο Γκέκα που κάνει το shootout. Κεφαλιά πάσα του Αγορογιάννη, εκεί που πάει η μπάλα είναι ο Κοπιτσής. Κάνει το κόντρο ο Κοπιτσής μέσα στην περιοχή, πιέζεται από τον Στεφανίδη, γυρίζει ωραία, κάνει το shootout. Καλή φάση για την ΑΕΚ, το shoot του Κοπιτσή, μπάλα out. Έφυγε τώρα ο Δημητριάδης και κάνει το πλασέ out. Έφυγε ωραία από τον αρχηγό της καβάλας τον Καρασαβίδη με το αριστερό, το άστοχο πλασέ. Είναι 3 και 3. Τσαπανίδης έκανε την παλέκα τον Παξεβάνογλου που μπαίνει στην περιοχή. Ο Παξεβάνογλου το σούδο το αριστερό, η μπαλάουτ. Κωστής έκανε την παλιά για τον Μιρτσέκη που μπαίνει στην περιοχή. Κάνει το σούτ ο Μιρτσέκης, έσωσε ο Αργυρίου. Κόρνερ, ναι, κόρνερ. Το αριστερό σούτ του Μιρτσέκη, ο Αργυρίου με τα δύο χέρια έδιωξε σε κόρνερ και απομάκρυνε ακόμα περισσότερο ο Καρασαβίδης. Έγινε η παλιά τώρα και ο Σαραβάκος έδειξε την αντεπίθεση. Κάνει το πλασέ out. Ο Σαραβάκος κερδίζει με ωραίο τρόπο, έφυγε αυτή τη φορά από τον Τσαπανίδη και κάνει με το δεξί ένα σούτ την κατάληξη του οποίου είδατε. ΑΕΚ ist eine sehr gute Mannschaft. Είναι η ΑΕΚ μια πολύ καλή ομάδα. Aber ich habe diesen Eindruck, dass haben heute nicht mit vollen Kraft gespielt. Αλλά έχω την εντύπωση ότι δεν έπαιξε με όλες τις δυνάμεις. Das konnte zweite Halbzeit gefährlich für ΑΕΚ sein, weil hat sich Kavala gesteigert. Μπορούσε να ήταν πιο επικίνδυνη η ΑΕΚ, αλλά η ομάδα της Καβάλας έπαιξε πολύ καλά. Ήταν 3-4 πολύ καλοί παίκτες, διέκρινε. Στο πρώτο ημίχρονο ο Σαβεύσκη και ο Σαμπανάβζοβιτς. Στο δεύτερο ημίχρονο το νούμερο 10 της ΑΕΚ. Και σε όλο το παιχνίδι ο Μανολάς. Δεν πετάμε στα σύννεφα, εγώ τουλάχιστον δεν πετάω. Ξέρω ότι δεν πετάνε και οι ποδοσφαιριστές και αυτό αποδείχτηκε γιατί δεν είμαστε η ομάδα που μετά από μια άσχημη εμφάνιση και μια ήττα με μεγάλο σκόρ θα τα παρατούσαμε. Αυτό σημαίνει ότι η ομάδα έχει ψυχική δύναμη. Είναι η ίδια η περσινή. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Εγώ εμπιστεύομαι σε αυτά τα παιδιά, με αυτά θα παλέψω, με αυτά θα δουλέψω. Και αν έχουμε τον κόσμο όπως τον είχαμε σήμερα μαζί μας, τότε πιστεύω ότι δεν θα έχουμε πρόβλημα. Έχουμε τέτοια ομάδα που πρέπει να πάμε σε κάθε παιχνίδι για νίκη. Σημερινό παιχνίδι. Δεν μπορείς να κερδίσεις από 7 κερδίες, 100% δεν μπορείς να βάλεις γκολ. Έχουμε πρόβλημα σε δύο παιχνίδια, Αθηναϊκός και σήμερα Καβάλα, που δεν βάλαμε ούτε ένα γκολ. Έντονος ο πρόβλημα.